Είδα τι. Λοιπόν, σήμερα ξύπνησα δικαιολόγητα αργά. Βασικά όχι πολύ, αλλά στις 10, ξέρεις, έχασα όλο το πρωινό μου για κάποιο λόγο. Δεν χτύπησε το ξυπνητήρι. Οπότε, επειδή έχει καλή μέρα, είπα Παύλο και Νικόλα να πάμε ποδηλατάδα. Οπότε τις περιμένω εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Τώρα νομίζω είναι, βασικά είναι 11.30 ακριβώς. Πρόλαβα να κάνω λίγη γυμναστική, ξέρεις, ίσα-ίσα. Αλλά ναι, όταν πάω σπίτι έχω να κάνω κοιλιακούς αρχαίους, πρέπει να το θυμηθώ. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα και πολλά πράγματα έχουν να γίνουν. Εκτός από τώρα ποδηλατάδα, σίγουρα θα πάω και μια λέσχη. Μετά θα έρθει ο Ανδρόνικος κατά τις 3, επειδή σήμερα είναι τα γενέθλια του Τάσου, θα του κάνει έκπληξη. Και το βράδυ θα πάμε στο Κράτος Τέχνη με τον Τάσο. Οπότε ναι, ο Τάσος δεν ξέρω σε τι φάση είναι, γιατί έχει πολλά διαβάσματα. Και ναι, εδώ είναι το ποδηλατάκι μου. Και τώρα περιμένω τους άλλους. Ωραία, πούστη μου. Και εδώ έχουμε τον Νικόλα με το καινούργιο του κούρεμα. Που έγινε κατά λάθος, σκόνει τη ρόδα του. Λοιπόν, και νομίζω είμαστε. Νικόλα, είναι η πρόχειρή σου μπλούζα αυτή, ε. Είναι τρυφιέ. Α, ναι. Είναι η σιφρού. Λέγαμε αυτό, λέγαμε αυτό με το φίλο που το βίντεο πονέχασες. Ναι. Γελούσε. Ρε, το έχω δείξει αρκετά του. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πήρα πολλούς subscribers. Νομίζω έχω πάρει 100 subscribers φάση τελευταίες 10 μέρες, ναι. Που για τα δικά μου στάνταρς είναι πολύ. Τώρα είμαι νομίζω 400 κάτι. Πώς θα δείξει το βίντεο. 350. Που είναι κομπλέ για τα επίπεδά μου. Μια χαρά. Θα γίνει. Πρέπει να κάνω πολλά βίντεο. Πρέπει να κάνω πολύ μοντάζ, ρε φίλε. Αλλά έχει καλό καιρό, οπότε δεν με παίρνει, κατάλαβες. Λέω, δεν θέλω να κάτσω σπίτι τώρα για 8 ώρες. Μπράβο, ρε Γιάννη, την ιδέα έκανα μαλάκα. Και εδώ το κρου, πείτε γεια, δεν ξέρω τι φαίνεται, αλλά πείτε γεια. Δεν νομίζω να φαινόμαστε, το γυρίζει πολύ σε σένα. Εδώ. Κάτι θα φαίνεται τώρα. Τι έκανες Παύλο, πες κάτι στο μελλοντικό σου αυτό, πες τι έκανες. Είμαι μαλάκας, πάτησα γυαλιά, αν μείνω, συγγνώμη στο μελλοντικό Παύλο. Εγώ θα έλεγα κάτι που κάνει πιο πριν. Κάτι που κάνει πιο πριν. Πάρε την κάμερα, έλα. Κάνε vlog. Τι έκανες χθες ή προχθές. Χθες. Εντάξει, κοίτα. Είμαστε λίγο business, θα είμαστε ειλικρινείς. It's okay. Νικόλα, δήλωσε τι έκανες χθες. Δήλωσε ένα πρόβλημα στη ζωή σου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ο Νικόλας έχει λύσει όλα τα προβλήματα στη ζωή. Δεν πει. Ο Γιάννης απλά μιλάει. Τελικά το σκημένο πήγε σε Άνω Λεχόνια που είναι αρκετή λίγο πιο μακριά. Πάμε Άνω Λεχόνια που είναι πιο μακριά. Περνάνε τα αυτοκίνητα και με θεωρούν τρελό. Μάλλον. Μακάρι να μην κοιτάνε. Αυτά. Πώς κλείνει. Όχι, δεν είπα ότι είναι έκπληξη. Ωραία, λοιπόν, πότε αυτό. Μπορεί να κάνουμε το δραματικό τρέιλερ. Δραματικό τρέιλερ. Πάτα πω, γιατί δεν απλά... Επίσης, τι είναι που είμαστε. Γεια σου. Παύλο. Δεν ξέρω τι να πω στην κάμερα. Είμαστε σε ένα χωριό. Διάβασα το YouTuber που βλέπω. Είμαστε εδώ στα Λεχόνια. Εντάξει, καλά είναι. Καλά είναι. Για πες, τι γνώμη σου. Είναι περίεργο να είσαι, αλλά έχει πλάκα. Παύλο, για να κάνουμε προσωμίσεις όπως θα είναι. Για σου εδώ ένας τοπικός, ένας εδώ μένους. Πήγες να σκλείσεις το χρόνο. Όταν κάποιος προσπαθεί να πει κάτι, εγώ. Πες τόσο.
και του μιλούσε σαν ένα άνθρωπο. Και ρε, όμως δεν έχασα τα ζώα, καταλαβαίνουν ότι ξέρω εγώ ότι του φεύγει. Και έλεγα, και καθόμουν τα δίπλα, ούτε καν το κανένα έτσι χασμάρι. Ήμουν δίπλα, του λέω εγώ μπλε. Και μετά με κατάλαβε ότι φεύγουμε και έκανα έτσι ξάπλωση μαζί μου. Και παίξαμε και λίγο, ξέρω εγώ, το έκανα γύρω-γύρω, ήταν στην άμμο και έκανα το ξέρω και στο όχο. Κάνα έτσι εγώ. Ναι, αλλά ξανακάνει διαίρεση ή δεν ξανακάνει διαίρεση. Οπότε. Αλλά νομίζω δεν θέλουν πολλού κόσμο να κάνει έτσι. Ούτε ένα τρως μανιτάρια, ξέρεις. Είμαι ο Παύλος και βγάζω το μανιτάριο από την πίτσα μου. Είναι χαδιαρικό. Μετά από κάτω λεχόνια γυρνάμε Βόλο. Εδώ πέρα με τον Παυλάρα και Νίκο. Δεν πέθανε κανένας μας. Είναι όλοι πολύ ενθουσιασμένοι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα από την άλλη πλευρά, απέναντι. Πετύχαμε τον Βασίλη. Με βλέπετε καλά? Πότε θα πάμε κι εμείς αγριά? Πήγατε να κάνετε... Α, ωραίο σήμερα. Ωραίο σήμερα. Πότε θα πάμε? Θέλω κι εγώ, τι κάνετε, πάλι σπηλιά? Όχι ρε, απλά κάναμε βόλτα. Αλλαγή σχεδίου. Αχ, λες. Πόσο χάλια θα είναι αυτή τη στιγμή.